Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. 5 δικαστικές υποθέσεις, 5 εξελίξεις μάλλον, σχετικά με την δικαιοσύνη, οι οποίες όμως και οι 5 έχουν σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα. Είναι αναμφίβολα τα θέματα τα οποία καθορίζουν την πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Παράλληλα, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το κάλεσμα του Πρωθυπουργού προς τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και συγκεκριμένα προς το κίνημα αλλαγής για τις συγκλήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά την χθεσινή εμφάνιση της πρωτοβουλίας Γέφυρα, είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα, ενώ σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκαν και υπήρξε ένας οδικός χάρτης σχετικά με την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου αλλά και τους χρόνους και τις συνθήκες διεξαγωγής ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Όλα αυτά και πολλά άλλα σημαντικά θα τα συζητήσουμε απόψε με τους δύο γραμματείς. Με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος θα σπεύσει και στο Ηράκλειο αύριο λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί στην Κρήτη, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να εκδηλώσουμε τη συμπαράστασή μας και στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά κυρίως και επίσης σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, τις συνέπειες των καταστροφών από την κακοκαιρία. Και βεβαίως, Βούλα και Χαγιά, πολιτική συντάκτης, αναλήτρια στο Έθνος. Βούλα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Και Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Καλησπέρα. Μανώλη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα ήθελα να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον, γιατί θα βάλουμε και τα θέματα των 5 σοβαρών εξελίξεων σχετικά με την δικαιοσύνη και να τα αναφέρω. Πρώτον, άσκηση ποινικών διώξεων σχετικά με παράνομες προσλήψεις στο Κελπνό. 5 άτομα της διοίκησης εκείνης της εποχής. Κατάθεση του Προέδρου της Τραπέζης της Ελλάδος, του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, σχετικά με την ηχογράφησή του από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παύλο Πολάκη, νωρίτερα στον εισαγγελέα. Η διαβίβαση δικογραφίας προς τη Βουλή για την άρση της ασυλίας του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μάριου Σαλμά, σχετικά με υπερτιμολογήσεις στις αρθροσκοπήσεις. Βεβαίως, η κλήση και η κατάθεση στον εισαγγελέα διαφθοράς, στην εισαγγελέα μάλλον διαφθοράς, του Θόδωρου Τσουκάτου, σχετικά με τις καταγγελίες που έκανε πρόσφατα στη δίκη για τη Siemens για 16 δισεκατομμύρια δραχμές που διακινήθηκαν προς τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές του 2000, πάλι είχε μιλήσει για μαύρο πολιτικό χρήμα, και βεβαίως η καταδίκη πρωτόδικα 28 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο ποινή χρηματική 20.000 ευρώ στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνεργάτη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας μέχρι πριν από ένα χρονικό διάστημα, πριν από μερικά χρόνια, τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, για υπόθεση παιδεραστίας. Αυτές είναι οι 5 υποθέσεις για τις οποίες έχουν υπάρξει για κάποιες από αυτές ούτως ή άλλως ανακοινώσεις από τα κόμματα. Για την τελευταία υπήρξε ανακοίνωση τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και απάντηση του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι σοβαρά θέματα που μπαίνουν στην ατζέντα της επικαιρότητας. Δεν τις είπες όλες. Ξέχασα κάποια. Έχει και μία ακόμα. Να μου την πεις και να με... Σχέδιο πυθία. 19 Απριλίου προσδιορίστηκε δικάσιμος. Και από τις νέες πληροφορίες λένε από δικαστικές πηγές, τις οποίες ακόμα δεν έχω καταφέρει να διασταυρώσω, ότι μάλλον θα παραπεμφθεί και κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή δεν έχω όνομα, δεν αναφέρω όνομα.
Το σχέδιο πυθίας, να το θυμίσεις τι είναι, γιατί δεν οφείλουν όλοι οι τηλεθεατές μας να το θυμούνται. Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να μας το εξηγήσει. Είναι οι υποκλοπές. Επειδή έχουμε και το συμπόσιο των Δελφών αυτές τις μέρες, η πυθία παραπέμπει εκεί. Είναι πάντα στους Δελφούς, εγώ θα πάω στους Δελφούς, αλλά η πυθία είναι εδώ στην λοιπόν, Αθήνα. Λοιπόν, επιτροκάδι, για να μπούμε στη συζήτηση. Όχι, ο τίτλος είναι κυρίως το ζήτημα των υποκλοπών. Διότι ως πυθία αναφέρουμε το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, για το οποίο η δικαιοσύνη έχει πει ότι τελέστηκε από άγνωστους δράστες και έχει πάει στο αρχείο, δηλαδή αυτό δεν πάει στο ακροατήριο. Ωστόσο, υπάρχει εκκρεμές στο ζήτημα των υποκλοπών από 100 της παρακολούθησης, δηλαδή 104 κινητών τηλεφώνων όλης της πολιτικής ηγεσίας τότε και παραπέμπονται στο ακροατήριο μάλιστα. Συγκεκριμένα πρόσωπα. 19 Απριλίου είπες, έτσι. 19 Απριλίου. Λοιπόν, πριν όμως πάμε σε όλα αυτά, θέλω και επειδή έχουμε και τους δύο γραμματείς εδώ, κύριε Σκουρλέτη, χθες η Νέα Δημοκρατία, δια της εκπροσώπου τύπου της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, έβαλε μία σειρά από ζητήματα και τα έβαλε επιτακτικά. Πρώτον, εάν σκοπεύετε να πάτε με λίστα ή με σταυροδοσία όπως και στις προηγούμενες εκλογές και αν με αυτόν τον τρόπο έχετε σκοπό να ανατρέψετε τις συνθήκες διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Δεύτερον, σχετικά με τις ποσοστώσεις των υποψηφίων γυναικών στα ψηφοδέλτια. Τρίτον, το σπάσιμο έφνης κάποιων δήμων, και το λέω γιατί είχατε και την ιδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, που αλλάζει σε ορισμένες περιοχές τον χάρτη εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και ένα ακόμα ζήτημα, νομίζω, έβαλε βούλα η Μαρία Σπυράκη, που προσπαθώ τώρα να το ανακαλέσω στη μνήμη. Α, και χρόνο διεξαγωγής αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά νομίζω ότι στο τελευταίο απάντησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απόψε εξερχόμενος από την πολιτική γραμματεία. Ρωτώ λοιπόν, θα πάμε με λίστα ή με σταυρό στις ευρωεκλογές και όλα τα άλλα ζητήματα που έχουν μπει από τη Νέα Δημοκρατία? Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά αυτά που ακούγονται, τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Βεβαίως τα ξανά. Ναι, τώρα είναι όμως από την εκπρόσωπο τύπου. Έτσι. Τα επανέφερε η Νέα Δημοκρατία, κάποια για πρώτη φορά ίσως. Ως προς το θέμα των εκλογών, νομίζω ότι η απάντηση έχει δοθεί με τον πιο κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο. Δεύτερον, δεν. Που είναι πιο. Γιατί οι τηλεθεατές μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ναι, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Ότι οι εκλογές θα γίνουν στο συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Εγώ νόμιζα ότι λέγατε για το χρόνο ευρωεκλογών αυτοδιοικητικών. Όχι, όχι. Εγώ μιλάω καταρχήν μάλιστα. Για τις βουλευτικές, για τις εθνικές. Σας το είπε ξανά το ο Πρωθυπουργός σήμερα άλλο, στην πολιτική γραμματεία, κύριε Σκουρλέτη. Μας το είπε και Οκτώβριος. Για να τα εμπεδώσουμε όλοι καλά. Να πω κυρίως, και το ρεπορτάζ και κυρίως, κάτι. Και μάλιστα. Είχε και κάποιες εχμούλες για όσους επιμένουν ότι ή θεωρούν ότι είναι καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ οι εκλογές οι εθνικές να γίνουν τον Μάιο. Μάλιστα. Και είπε θέλω με απόλυτο τρόπο να μην αποσυντονίζετε, να βγάλετε αυτό από το μυαλό σας, πηγαίνουμε για Οκτώβριο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για τις υπόλοιπες ημερομηνίες. Έχει ψηφιστεί πρόσφατα ένας νόμος για την αυτοδιοίκηση που εκεί προσδιορίσε ακριβώς την ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο πρώτος γύρος συμπίπτει με τις ευρωεκλογές 26 Μαΐου. Δεν είχε υπάρξει τίποτα καινούργιο πέρα από αυτού, άρα δεν κατανοώ την ερώτηση. Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Αυγενάκης. Ναι. Το θέμα της ποσότητας των γυναικών. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταρχήν θεωρούμε σωστό, υπάρχει δηλαδή ένα θέμα ουσίας. Πρέπει να υπάρχει σε μια κοινωνία που δεν δίνει αρκετές ευκαιρίες στις γυναίκες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ακραία ανδροκρατούμενη, ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή του στο δημόσιο χώρο, να υπάρχει αυτό το μέτρο. Υπήρχε και παλιότερα, ήδη στις αυτοδιοικητικές εκλογές με τον Κλισθένη που ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, έχουμε μια αύξηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής του γυναικείου φύλου ως προς τους υποψηφίους, μιλάμε, τη σύνθεση των ψηφοδελτίων. Ναι. Ποια είναι η ποσόστοση τώρα? Είναι 40%. Ήταν 30% και έχει πάει 40%. Ναι. Από όσο θυμάμαι, όσο ήμουνα στο Υπουργείο Εσωτερικών και επεξεργαζόμασταν ένα νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων, κάτι αντίστοιχο προβλέπεται να γίνει όχι μόνο σε επίπεδο εκλογικών διαδικασιών, αλλά ακόμα και στην συμμετοχή
των γυναικών σε διάφορα όργανα διοίκησης. Διοικητικά, συμβούλια, θέσεις, ευθύνες κτλ. Εκεί δηλαδή που είναι αποκλεισμένες οι γυναίκες. Γιατί αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Το θέμα των Δήμων, αν δεν κάνω λάθος. Άρα, ποια θα είναι η ποσόστοση. Σας λέω ότι ήδη έχει ψηφιστεί και στις ευρωεκλογές. Θα είναι 40%. Είναι νόμος 40%. Ναι. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Είναι νόμος αυτό, δεν είναι είδηση. Και στο Ευρωψηφοδέλτιο. Στο Ευρωψηφοδέλτιο, εάν τελικά ψηφιστεί μέχρι τότε ο νόμος για την ισότητα των φύλων, όπου γνωρίζω ότι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, θα προβλέπει αντίστοιχη ρύθμιση και στις υπόλοιπες εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Τουλάχιστον 40%. Ναι, ναι. Τουλάχιστον 40%. Μπορεί το κάθε κόμμα να υπάρχει αυτό το πλαφόν και το κάθε κόμμα να βάλει επιλέξει, 50. Να βάλει προφανώς, πιο πάνω. Προς τα πάνω μπορεί να βάλει. Άλλωστε κάποια κόμματα ήδη, ας πούμε, το κάνουν και είναι και μια διαδεδομένη πρακτική σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Και τώρα να έρθουμε στο θέμα της διάσπασης των Δήμων. Οι Δήμοι πήραν τη σημερινή τους μορφή με τον Καλλικράτη το 2010. Εκεί πραγματικά υπήρξε μια διοικητική διαίρεση η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έγινε με ανορθολογικό τρόπο. Και λένε, μάλιστα ασκείται και μια κριτική, ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα κριτήρια που έγινε αυτή η διοικητική διαίρεση υπηρετούσαν και άλλου είδους κομματικές σκοπιμότητες. Εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι χρειάζεται η ανάγκη και να ξαναδούμε το χωροταξικό των Δήμων, αλλά σε θα έλεγα... Σε ποιες περιοχές είναι αυτό... είναι Μυτιλίνη, νομίζω, έτσι. Μισό λεπτό. Εγώ κάνω μια γενική αυτή. Γενική το. Okay. Θα φτάσουμε. Ωραία. Εκεί. Μην το... Γιατί έχει μια σημασία να το δούμε. Ωραία. Εμείς, αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση, είπαμε ότι θα χρειαζόταν να δούμε διάφορες περιπτώσεις είτε υπηρετικών είτε νησιωτικών Δήμων που να πηγαίναμε σε μια κατάτιμηση. Μπορούσε να γίνει αυτό στις δεδομένες συνθήκες των μνημονιακών χρόνων? Όχι, σας το λέω ευθαρσώς. Ούτε οι πόροι υπήρχαν, ούτε το προσωπικό για να στηρίξεις αυτούς τους νέους Δήμους. Θα ήταν δηλαδή κάτι το οποίο θα ήταν καταδικασμένο να αποτύχει αν γινόταν με έναν μη σχεδιασμένο τρόπο. Ωστόσο, και ενώ έχουμε πει κατ' επανάληψη δημοσίως και σε ερωτήσεις της Βουλής και εγώ προσωπικά όσες φορές έχω ρωτηθεί και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και σε συνεντεύξεις, ενώ είπαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για να ανοίξουμε αυτό το θέμα, είπαμε ότι θα υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις που θα ακολουθήσουν τον κανόνα «δεν ανοίγω το χωροταξικό». Και αυτές οι εξαιρέσεις αφορούν κατά κύριο λόγο κάποια νησιά όπως η Μυτιλίνη, η Κέρκυρα, για να αναφέρω ας πούμε, δύο περιπτώσεις που εγώ είχα αναφερθεί παλαιότερα. Όποιος έχει πάει στην Κέρκυρα καταλαβαίνει ότι είναι τραβηγμένο να είναι ενίος ο Δήμος. Γραμματέα, θα σας πει γιατί το κάνετε δύο μήνες, τρεις μήνες πριν τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν το αφήνετε να το κάνει το καλοκαίρι. Αυτό έχει επιχειρήσει να το κάνει και παλιότερα, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Δένδιας στην Κέρκυρα. Αντίστοιχα, αναφέρομαι στους αντίστοιχους πολιτευτές. Τότε για διάφορους λόγους είχε αποσυρθεί παρά την θέληση. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Είναι πάνδημο το αίτημα. Έχουν υπάρξει μελέτες. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε σε εκείνες τις περιπτώσεις που είναι όριμο να γίνει και μπορούμε ταυτόχρονα να το στηρίξουμε αυτό το θέμα. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάναμε δύο χρόνια και τρία χρόνια πριν. Όχι, θα σας δεν πω το επιτρέπανε οι συνθήκες, ναι, γιατί δεν το κάνατε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ή γιατί δεν αφήνετε να το κάνετε το καλοκαίρι. Αφού θα πάτε σε εκλογές τον Οκτώβριο, πρώτα έχετε όλα, το χρόνο. Πρώτα απ' όλα ήταν κάτι τέτοιο το οποίο ήταν γνωστό. Έχει γίνει ένας ευρύτατος δημόσιος διάλογος. Αυτά έχουν παρουσιαστεί ως σκέψεις, ως προτάσεις, λιγότερο ή περισσότερο επεξεργασμένες και στα περιφερειακά συμβούλια που είχαν γίνει το προηγούμενο έτος. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει γίνει ένας επαρκής και πλούσιος διάλογος. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τελικά, το αν θα είναι δύο, τρεις, τέσσερις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε... Νομίζω πέντε συνολικά περιπτώσεις. Θα ισχύσει για τη Σάμμο.
Μιλάμε λοιπόν για τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί πέρα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ευθύνη, ο νυν υπουργός, να μας συγκεκριμενοποιήσει. Νομίζω ότι τις εμόσεις επόμενες ημέρες. Ήδη ο κύριος Χαρίτσης έχει τοποθετηθεί και αυτό που λέτε, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα το αποσαφηνίσει. Άρα κανένας ευθυνιασμός, καμία προσπάθεια να ευθυνδιάσει οποιοδήποτε τον οποιονδήποτε. Επαναλαμβάνω, αυτό έχει υποστηριχθεί και από δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα άλλα είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων. Είναι ικανοποιητικές αυτές οι εξηγήσεις και οι ερμηνείες, κύριε Αβγενάκη? Και γιατί βάλατε εύνης θέμα λίστας ή σταυρού για τις ευρωεκλογές? Είχατε υποψίες, υπόνοιες ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει? Καταρχήν, αν ο κύριος Κουρλέτης δεν είχε διατελέσει υπουργός εσωτερικών, θα μπορούσα να τον δικαιολογήσω για τις ασάφειες τις οποίες ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Επειδή όμως έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών, επειδή και ο ίδιος διαχειρίστηκε πολλά τέτοια αιτήματα, επειδή και εκείνος κλήθηκε να απαντήσει για όλα αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία οφείλει τουλάχιστον, αν επιθυμεί και αν μπορεί, να μας απαντήσει απόψε. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στο ψηφοδέλτιο, όπου μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Είναι προφανές ότι θα στηρίξουμε μια τέτοια επιλογή. Είμαστε κόμμα το οποίο πραγματικά ανοίγει πόρτες σε όλους τους πολίτες και θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και των γυναικών στα ψηφοδέλτια μας. Το επιδιώκουμε ούτως ή άλλως, άσχετα από την ποσόστοση. Απλώς υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ πέρα, κάτι το οποίο λέγεται για 40%, όχι επί του συνόλου, αλλά σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Αυτό δημιουργεί άλλες συνθήκες, το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το εξετάσουμε. Παρ' όλα αυτά. Τι εννοείτε, λέτε για τις αυτοδιοικητικές τώρα, στις αυτοδιοικητικές αναφέρεστε? Το 40% ναι, μέχρι πρότινος για τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών αλλά και των εθνικών εκλογών είναι 30% ναι, επί του συνόλου των υποψηφίων του κόμματός μας, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Τώρα όμως. Τώρα και στην Κρήτη και στη Μυτιλίνη. Όχι μόνο Κρήτη, σε κάθε νομό. Ναι, σε κάθε νομό, σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Ακριβώς. Θα είναι 40% αριθμός. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε. Αυτό σας προβληματίζει. Προσέξτε, εμείς λέμε. Απλώς το διευκρινίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αρχικά ίσχυε, πέρα από την αύξηση του ποσοστού των γυναικών, που ούτως ή άλλως εμείς ως Νέα Δημοκρατία είμαστε απόλυτο σύμφωνοι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να μην υπάρχει παραμικρή σκιά. Και απλώς πρώτο εδώ σημείο συνένεσης απόψε, Βούλια και Μανώλη. Ναι. Ας το σημειώσω. Ένα και μοναδικό όμως. Εδώ σταματάμε. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Άκουστε, γιατί έχει συνέχεια. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Εκλογές. Έχουμε εκλογές δήμων, εκλογές περιφερειών, εκλογές ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές. Είμαστε περίπου 90 μέρες πριν την πρώτη κάλπη. Και 90 μέρες ακόμα πριν τις κάλπες και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και μερικοί έξτρα βουλευτές, βοηθητικοί όποτε χρειαστεί, τι κάνουν, αυτοσχεδιάζουν. Ένα πράγμα μπορεί να καταλάβει κανείς παρακολουθώντας τις κινήσεις και τα κόλπα τα οποία προσπαθούν να στήσουν ή στείνουν συστηματικά. Δεν αλλάζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι κάλπες είναι κάλπες. Ποια είναι εκεί, τα κόλπα όμως? Θα σας πω, θα τα πω αμέσως τώρα. Ναι. Θα τα πω αμέσως τώρα. Και εκεί το αποτέλεσμα θα αποτυπωθεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε καλέσει τους πολίτες να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα από τις κάλπες, ιδιαιτέρως δε από τις ευρωπαϊκές κάλπες, από τις ευρωεκλογές δηλαδή, εάν δεν συνυπάρξουν και εθνικές εκλογές, ένα ισχυρό μήνυμα απόρριψης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και μερικών άλλων προθήμων και μια ισχυρή εντολή και μια ισχυρή έγκριση του προγράμματος και των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Είπατε ότι θα το κάνετε δημοψήφισμα ούτως ακριβώς ή άλλως εσείς. Ωστόσο όμως, αλλά πριν πάω σε αυτό, τα κόλπα, ναι, αυτό, θα απαντήσω αμέσως τώρα. Να μείνουμε σε αυτό, γιατί έχει την ουσία. Θα μιλήσουμε τώρα για τις εκλογές. Έτσι, και αργότερα. Πάμε. Στις δημοτικές εκλογές. Έχει ψηφιστεί ο νόμος και λέει ότι θα γίνουν ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών με τις ευρωεκλογές μαζί. 26 συζητιέται εντονότατα, και εγώ τουλάχιστον χαίρομαι, αν έχω άκουσα καλά, κύριε Σκουρλέτη, και αν πραγματικά δεσμεύεται το ΣΥΡΙΖΑ απόψε, ότι δεν θα αλλάξει η ημερομηνία. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα, μα πολύ έντονα, ότι η ημερομηνία, ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα πάει στις 19 του Μαΐου. Και δεύτερον, ξέρετε τον ακριβή αριθμό υποψηφίων στους δήμους και στις περιφέρειες? Όχι. Διότι ψηφίσατε ένα νόμο, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, όπου βάλατε ένα αριθμό υποψηφίων, όπου θα αλλάξει, όπως τουλάχιστον ο κύριος Χαρίτσης αφήνει να ενωθεί σε διάφορους κύκλους. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ο ανώτερος αριθμός υποψηφίων σε συνδυασμούς σε δήμους και περιφέρειες θα αυξηθεί.
Το ερώτημα λοιπόν το εξής, ότι 90 μέρες πριν τις εκλογές δεν γνωρίζετε. Ένα λεπτάκι. Θα απαντήσετε μετά, ας μην διακόπτουμε. Ένα λοιπόν ερώτημα είναι ότι ακόμα και σήμερα, 90 μέρες πριν τις εκλογές, δεν ξέρετε τον ακριβή ή αφήνετε ανοιχτό τον ακριβή μέγιστο αριθμό υποψηφίων σε δήμους και περιφέρειες. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα κακό κλίμα. Δείχνει καταρχήν μια κυβέρνηση που ορίζεται σε πανικό και προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να επηρεάσει τα αποτέλεσμα των εκλογών, και από την άλλη δεν σέβεστε τους υποψηφίους, δημάρχους, περιφερειάρχες ή και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι στο τέλος δεν ξέρουμε ποιους έχουν να αναμετρηθούν, ακόμα και από τον ίδιο συνδυασμό, στους υποψηφίους τους. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ακριβής αριθμός υποψηφίων. Ας δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό. Να του δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά που βάλατε και βέβαια, να απαντήσει. Ναι, και βέβαια στο θέμα των ευρωεκλογών. Ετέθη. Μην το διαψεύδει ο κύριος Κουλέτζης, διότι εντάξει, ζούμε σε ένα χώρο που όλα μαθαίνονται. Ετέθη το ζήτημα ακόμα και λίστας, επαναφοράς της λίστας στο Ευρωψηφοδέλτιο. Μάλιστα, σας διαβεβαιώ ότι είναι και συζήτηση εντός των τυχών του Μαξίμου και για μια μερική εφαρμογή λίστας και σταυρού προτίμησης. Εμείς μέχρι στιγμής βεβαίως το μόνο που ξέρουμε τελικά θα παραμείνει όπως έχει με σταυρό προτίμησης. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Και ελπίζουμε... Έχετε καλύτερο ρεπορτάζ Μαξίμου, κύριε Βιαννάκη. Και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά, το θέμα της μεταφοράς συνόρων, αλλαγή συνόρων σε κάποιους δήμους, επιλεκτικά σε κάποιους δήμους. Εγώ πραγματικά θέλω να μάθω και να μάθουμε απόψε όλοι παρέα, εδώ πέρα που είμαστε προσκεκλημένοι και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, με ποια κριτήρια έγινε για παράδειγμα η Κέρκυρα και δεν έγινε η Ρόδος ή δεν έγινε η Σάμος. Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω. Ωραία. Με ποια κριτήρια. Απαντάει ο Διότι κύριος αυτή τη στιγμή, και πάμε αυτή τη σε στιγμή, άλλο θέμα και ολοκληρώνω με αυτό, αυτή τη στιγμή η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί σε όσους ξέρουν το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη για το Δήμο Κέρκυρας, που η Μερόπη Ιδραίου φαίνεται ότι κινείται πολύ δυναμικά, που στηρίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να καλπάζει και να χτυπά σε εισαγωγικά την εκλογή και την πρωτιά στο Δήμο Κερκύρας. Οπότε ένας τρόπος για να κόψουμε αυτή την πορεία ήταν και αυτός. Και ένα ερώτημα που δημιουργείται για το Δήμο Κερκύρας. Επικεντρωθώ σε ένα, για μην πλατιάσω. Θυμάστε πώς εξελέγει, ποιο ήταν το σύνθημα, ποιο ήταν το μήνυμα που πάτησε και κινήθηκε ο τότε υποψήφιος περιφερειάρχης, ο τότε υποψήφιος δήμαρχος, ο τότε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν κατά των ΧΙΤΑ. Κατά της διαχείρισης που είχε ήδη δρομολογηθεί για τα απορρίμματα στο νησί της Κέρκυρας. Τελικά όντως αυτό πάγωσε. Ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κοινοβουλευτικά, ΣΥΡΙΖΑ σε βουλευτικές εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια, ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο. Πάμε λοιπόν, βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχεί παντού. Τι γίνεται? Μα είδαμε φέτος το καλοκαίρι μια εικόνα τραγική της Κέρκυρας. Παντού σκουπίδια. Το ερώτημα είναι το εξής. Σήμερα σπάτε τους Δήμους. Ωραία. Πού θα γίνει ο ΧΙΤΑ? Τι σκέψεις να κάνετε με τα απορρίμματα? Ναι. Για να μας πείτε, ωραία, δηλαδή, και με ποιους πόρους. Ας του δώσουμε πιο προσωπικό. Να απαντήσει. Δηλαδή, είναι ωραίο να δημιουργούμε την αίσθηση. Βάζουμε όμως πολλά εξειδικευμένα ζητήματα. Ναι, βάζω όμως... τα οποία οι μη Κερκυραίοι δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Ναι, ωστόσο όμως όλοι έχουμε δει εικόνες ντροπής. Εικόνες ντροπής. Εικόνες ντροπής, δυσφήμιση για ένα νησί που αποτελεί τουριστικό προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Κέρκυρα απόψε, παρότι την έφερα ένα παράδειγμα. Θα σα πω πολύ. Λοιπόν, ναι, κύριε Σκουλέτη. Καταρχήν, αισθάνεται ο κύριος Σαββιανάκης να κάνει μια αντιπαράθεση στη βάση κάποιων φημών. Εν πάση περιπτώσει, για ποιες φήμες συζητάμε? Αυτές που είπατε περί αλλαγής ημερομηνίας εκλογών κτλ. Μια χαρά, έχουν διαψευστεί, ναι. Έχουν διαψευστεί αυτά, άρα το προσπερνάμε για να συζητήσουμε πιο ουσιαστικά. Τι διαψεύδετε, αν με επιτρέπετε, και θέλω να σα διακόψω και με συγχωρείτε κιόλας. Τι διαψεύδετε? Όλα αυτά που αναφερθήκατε σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών και τον τρόπο εκλογής στις ευρωεκλογές. Το αν θα καταργηθεί ή όχι ο Σταυρός και αν θα πάμε με λίστα. Αυτά τα οποία είπατε εσείς ως πυθία, μια και είπαμε για την υπόθεση πυθία, εδώ πέρα μας παρουσιάσατε ως γνήσιο ρεπορτάζ ριζαϊκό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά σας τα θέσατε, απαντηθήκανε. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στο Άρα πιο. Με Σταυρό στις ευρωεκλογές και 26 Μαΐου όπως είπατε πριν. Πάμε λοιπόν τώρα στα πιο, να απαντήστε στα πιο ουσιαστικά. Ισχύουν αυτά?
Επιβεβαιώστε λίγο, σας παρακαλώ. Σας νομίζω ότι το έχω επιβεβαιώσει δύο φορές μέχρι τώρα. Αν δεν μου κάνετε το βασανιστήριο τρεις φορές, να το πω και τρίτη φορά λοιπόν. Να το πω και τρίτη φορά. Άλλωστε, ευρωεκλογές με σταυρό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές. Ευρωεκλογές με σταυρό. Κύριε Βγενάκη, πέστε μας, να ξέρουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Υποτιμάτε καταρχήν τους τηλεθεατές. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν είναι υπόσχομο κανένα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Και αυτό τώρα είναι πρόβλημά σας. Το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε. Ευρωεκλογές με σταυρό. Έχω απαντήσει τρεις φορές. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Ευρωεκλογές με σταυρό. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Ειλικρινά το είπατε πέντε φορές, έχω αρχίσει και αισθάνομαι άσχημα αν μπορώ να συζητάω με έναν άνθρωπο που παίζει με το ίδιο πράγμα πέντε φορές. Δεν είναι σωστό. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα τώρα ζητήματα που έχουν τεθεί. Λοιπόν, είπατε, αφαιρθήκατε μάλιστα στο παράδειγμα της Κέρκυρας. Mm-hmm. Έχετε υπόψη σας πόσες χιλιάδες κάτοικοι είναι στην Κέρκυρα? Είναι ένα νησί 100.000 ανθρώπων. Ένα μακρινάρι ολόκληρο, το οποίο έχει μεγάλους ορεινούς όγκους. Είναι τελείως αναορθολογικό να αποτελεί ένα δήμο, επειδή υπήρχε ένας δογματισμός τότε και στο όνομα μιας δημοσιονομικής πολιτικής, όπου ήθελε δήθεν να κάνει περιστολή δαπανών, καταδίκασε ορισμένους δήμους, όπως είναι η Μυτιλήνη και η Κέρκυρα, που δεν πρέπει λοιπόν, και σας λέω ευθαρσώς, δεν πρέπει να είναι νέοι δήμοι, γιατί δεν είναι λειτουργική αυτή η δήμη. Και όποιος έχει επισκεφτεί αυτά τα νησιά το ξέρει. Με ποιο προσωπικό? Βεβαίως με εκείνο το προσωπικό που εσείς αρνείστε να υπάρξει. Διότι ήταν προγραμματική σας θέση. Εκεί που είναι ένα προς ένα, μία αποχώρηση, μία πρόσληψη για τη στελέχωση του προσωπικού των Δήμων, ερχόσαστε και υπερασπιζόσαστε την πρόταση πέντε αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Άρα χωρίς προσωπικό οι Δήμοι. Βεβαίως, στη δικιά σας αντίληψη, όχι μόνο στην Κέρκυρα, όχι μόνο στην Μυτιλήνη, 325 Δήμοι θα είναι καταδικασμένοι στην υποστελέχωση. Υποστελέχωση των Δήμων, όμως ξέρετε τι σημαίνει, όχι μηχανικούς, όχι οικονομολόγους, όχι εκπόνηση μελετών, όχι αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Άρα ουσιαστικά ανίσχυροι Δήμοι. Τι μπορεί όμως να αντικαταστήσει με βάση τη δικιά σας λογική την υποστελέχωση? Να είναι ο Δήμος ο αιρετός δήμαρχος, ο οποίος να μοιράζει στους ιδιώτες δουλίτσες. Αυτό δεν έχει να κάνει με αυτοδιοίκηση ισχυρή. Και απορώ, αλλά και χαίρομαι ταυτοχρόνως, πως εκτίθεστε και παρουσιάζετε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές μια τέτοια πρόταση. Μια ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση, η οποία, ξέρετε κάτι, θα σας γυρίσουν την πλάτη και αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρονται στον δικό σας χώρο. Διότι όποιος πονάει την αυτοδιοίκηση, την θέλει πράγματι να έχει δυνατότητες να ασκεί η περιφερειακή πολιτική. Άρα λοιπόν είναι τελώς αυτονόητο, θα έλεγα εγώ, η Κέρκυρα, η οποία έχει μία πόλη, μεγάλη πόλη, μνημείο UNESCO. Φανταστείτε λοιπόν μία πόλη που θα έπρεπε να έχει τον δικό της Δήμο για να προστατεύσει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο, όπως είναι η πόλη της Κέρκυρας, να είναι αναγκασμένη να ασχολείται και με, από το βορρά ως το νότο και μάλιστα και με τα διαπόντια νησιά. Δηλαδή δείχνουν πράγματα, ας πούμε, μια τέτοια προσέγγιση ότι δεν καταλαβαίνετε καθόλου τις συνθήκες, για να αναφερθώ μόνο στο θέμα της Κέρκυρας. Μπορώ να σας πω και ανάλογα πράγματα για τη Μυτιλήνη. Τη Μυτιλήνη που έχει πληγεί από το προσφυγικό ζήτημα, τη Μυτιλήνη που έχει πάρα πολλά πράγματα και που όσο μπορέσαμε την στηρίξαμε. Και φαντάζομαι ότι μπορείτε να τα λέτε αυτά, αλλά μην πάτε και τα πείτε ούτε στους Μυτιλινούς, ούτε στους Κερκυραίους, γιατί δεν θα βρείτε ούτε την ψήφο σας. Ούτε την ψήφο σας. Και μια και αναφερθήκατε και για τα απορρίμματα στην Κέρκυρα. Εμείς αυτό το οποίο είχαμε πει το εξής. Ναι, πρέπει να φύγουμε από τη λογική των χιτά. Και γι' αυτό στην περίπτωση της Λευκύμης είπαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως χιτή. Ως χώρος δηλαδή υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει όλο το θέμα της προηγούμενης ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή. Και είναι μια τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή ότι ένα νησί 100.000 ανθρώπων, και ευθύνη και του Δημάρχου, ο οποίος είχε υποστηριχθεί, και το λέω αυτοκριτικά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν προχώρησε στη λογική της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των σκουπιδιών. Και να έρχονται λοιπόν αυτό το πάμπλουτο νησί και να καταθέτει αίτημα είτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να φύγουν τα σκουπιδιά του και να πάνε απέναντι στην Κοζάνη ή στην Ήπειρο. Είσαστε λοιπόν υπέρ αυτής της αντίληψης εσείς? Αντί λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πάνω στο αυτονόητο, το να βρούμε μια βιώσιμη λογική διαχείριση των απορριμμάτων, ερχόσαστε τώρα και μου λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εκεί πάνω όμως οι πολίτες θα κρίνουν προτάσεις που θα κατατηθούν και θα αξιολογήσουν ανάλογα. Να μην εξαντλήσουμε τη συζήτηση και επιμένω. Δεν χρειάζεται άλλο για την Κέρκυρα. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συζήτηση. Εκτός την Κέρκυρα, θέλω να πω δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά αν πείτε για την Κέρκυρα, πάλι την Αργενάκη, θα ξαναπεί για την Κέρκυρα. Ναι, εντάξει, το, για το να ίδιο το κάνουμε TV Κέρκυρα. Για το ίδιο θέμα είχε θέλω να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα, αλλά είναι όμορφη όμως. Ζητώ όμως να μου δείτε έναν ανάλογο χρόνο. Ασυζητητή. Όρφου λέγεται ο σταθμός. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω λόγο άλλου σταθμού. Θα είμαι πολύ σύντομος.
Είπατε ότι έγιναν κάποιοι δήμοι στα πλαίσια ενός δογματισμού. Αυτά θα έπρεπε, αγαπητέ κ. Σκουλέτη, να τα πείτε στον νέο σύντροφο που αποκτήσατε προσφάτως. Και όχι, στα μνημόνια το λέω. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Να σας πω ότι η δήμη έγινε επί κύριου Ραγκούση. Και τότε είχαμε καταθέσει ότι έγιναν συνενώσεις καποδιστριακών δήμων πολύ πρόχειρα, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και φυσικά χωρίς όρους προϋποθέσεις που βεβαίως θα ενίσχυαν αυτού του είδους τους σχηματισμούς και θα δημιουργούσαν δήμους ισχυρούς να περπατήσουν, να σταθούν και φυσικά να δημιουργήσουν σοβαρές προϋποθέσεις για τους δημότες. Κάτι τέτοιο όντως δεν έχει συμβεί. Εδώ όμως. Άρα συμφωνείτε για τη Μυτιλήνη να τη σπάσουν και την Κέρκυρα. Ένα λεπτό. Να έχει και αποτέλεσμα η συζήτηση. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Σας το ξαναλέω. Προηγουμένως να πάω σε διάλειμμα. Δεν θα εξαντλήσουμε τη συζήτηση. Επειδή επέμενα να καταλάβω τι ακριβώς εννοείται. Τώρα εσείς διακόπτετε γιατί απλά δεν θέλετε να ακούσετε την άλλη άποψη. Άρα λοιπόν, όλα αυτά περί δογματισμών στο νέο σας σύντροφο. Όχι σε μένα. Στον κύριο Ραγκούση. Όχι στη Νέα Δημοκρατία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να τα πείτε αυτά παρέα με τον κύριο Ραγκούση. Λοιπόν. Ένα λεπτό, δεν τελείωσα. Δώσατε απεριόριστο χρόνο στον κύριο Σκουρλέτη. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Απεριόριστο. Όχι, κύριε Κοτρότσο. Κύριε Αβγενάκη, βάλατε θέμα Κέρκυρα. Σας παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Διαφορετικά, αν δεν έχουμε τον ίδιο χρόνο. Να μιλήσουμε για την Κέρκυρα όμως. Μα δεν μίλησε την Κέρκυρα τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι φάγαμε όμως πολύ χρόνο. Δαπανίσαμε πολύ χρόνο. Θα μου επιτρέψετε να έχω τον ανάλογο χρόνο. Θα μου επιτρέψετε να έχω τον ανάλογο να απαντήσω. Μπείτε στην ουσία των θεμάτων. Δηλαδή, τόση ώρα που λέει ο κ. Σκουλέτης ήταν στην ουσία. Εγώ μου είσαι πέρα το λόγο, δεν είμαι στην ουσία. Το θέμα τη Κέρκυρα το ανοίξατε εσείς, κύριε Αβγενάκη. Τρεις μήνες πριν τις εκλογές το να σπάτε δήμους. Δείχνει, ας φύγουμε λοιπόν από την Κέρκυρα. Ωραία, ας φύγουμε από την Κέρκυρα. Μια σε ενοχλεί. Όχι, δεν είναι έτσι, με ενοχλεί καθόλου η Κέρκυρα προς εσάς προσωπικά. Αλλά κάνω μια συμπτωματολογία. Μπορώ να έχω το λόγο, να με διακόπτετε. Πώς το κάνετε στον κύριο Σκουλέτη, παρακαλώ, το ίδιο κάνετε για μένα. Είναι εύκολο. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Όλους αν σας ενοχλώ που μιλώ, κανένα πρόβλημα, μπορεί να περιμένω να τελειώσει η ώρα να φύγουμε. Αλλά όταν έχω το λόγο, παρακαλώ πολύ με διακόπτετε. Ή την ίδια έτσι νευρικότητα. Δείχνετε στον κύριο Σκουρλέτη. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Εγώ δεν είμαι υπέρ της μονότονης συζήτησης, αλλά όταν μου δίνετε το λόγο. Έτσι. Όταν μου δίνετε το λόγο, κύριε Κοτρότσο, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Μα κύριε Αβγενάκη. Ναι, Αβγενάκη, με μία Σκουρλέτη. Κύριε Αβγενάκη, προσπάθησα να σας επαναφέρω στην πολιτική συζήτηση. Στην πολιτική δεν είναι πολιτική συζήτηση ότι τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Τώρα διακόπτεται εσείς σε μένα. Δεν είστε καθόλου ευγενείς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα είστε εσείς νευρικός και διακόπτετε εμένα τη στιγμή που προσπαθώ να σας πω κάτι. Σας λέω, μην συζητάμε άλλο για την Κέρκυρα. Σας έθεσα ερωτήματα για την Σταυροδοσία και τη Λίστα. Σε αυτά να μπείτε ευχαρίστως. Για την κατάτμιση συγκεκριμένων δήμων. Φαντάζομαι. Αλλά μιλάμε τώρα 20 λεπτά για τη σχητά της Κέρκυρα. Φαντάζομαι. Δεν θα μου υποδεικνύετε τι να απαντώ ή τι να συζητώ. Όχι, φαντάζομαι ότι η συζήτηση έχει ένα βαθμό ελευθερίας. Θα απαντάτε στα ερωτήματά μου, κύριε Αβγενάκη. Ωραία. Εγώ θα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είμαστε δύο που παρακαλούμε. Βρέθηκα στην εκπομπή σας. Σας κάλεσα. Όπως δεν διακόψατε τον κύριο Σκουρλέτη. Αλλά θα απαντάτε στα ερωτήματα που θέτω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μην διακόπτετε και εμένα. Εάν δεν απαντάς στα ερωτήματα που θέτω, θα εγκαλείτε τον απαντήσεις μου ή τα σχόλιά μου. Πάμε παρακάτω τώρα γιατί χάνουμε χρόνο. Βεβαίως. Αν δεν με είχατε διακόψει, είχαμε πάει πολύ παρακάτω. Και εσείς, αν δεν μιλούσατε 20 λεπτά για την Κέρκυρα, θα είχαμε χρόνο να τα πούμε όλα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα, σιωπηλάμε καλείτε κύριε Αβγενάκη, τι καθόλου, περιμένετε, καθόλου. Ότι θα σας πω, το λόγο. Πείτε μου και άλλο, συνεχίστε το λόγο, αυτό που είπατε. Σας έκανα την ερώτηση. Έχουμε σήμερα στην ατζέντα πολλά θέματα, γι' αυτό έχω το άγχος να πάμε παρακάτω. Το άγχος σας βγήκε μόνο στον Αβγενάκη, όμως για στη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι λέτε τώρα, κύριε. Τι να κάνουμε, αυτό. Χτες το βράδυ ήταν ο κύριος Κακλαμάνης εδώ και δεν είχε κανένα άγχος και πήγε η συζήτηση μια χαρά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Πριν ήταν ο κύριος Μηταράκης. Άρα μήπως δεν φταίει μόνο ο Κοτρότσος, αλλά φταίνε και κάποιοι από εσάς. Εν προκειμένου, μήπως και εσείς έχετε μια ευθύνη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, κύριε Αβγενάκη. Συνεχίστε. Έχω το λόγο. Βεβαίως. Και χωρίς να με διακόψετε. Τον είχατε. Okay. Τον είχαμε, διακόψατε δεκάδες φορές. Λόγω κερκύρας. Έλεγα λοιπόν ότι τρεις μήνες πριν τις εκλογές σπάτε δήμους και όλο τυχαίως δήμους οι οποίοι κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, προηγεί τη Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο που δείχνει πραγματικά πανικό και μια προσπάθεια να παρέμβετε στην ετιμιγορία των τοπικών κοινωνιών επειδή απλά και μόνο δεν έχετε τη δυνατότητα
με άλλο τρόπο. Με υποψηφίους ικανούς, ικανότερους ή με συνεργασίες άλλες. Και κάτι ακόμα. Ο κύριος Χαρίτσης έχει πει, μάλιστα στη συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι θα αυξήσει κατά 30 έως 40% τους υποψηφίους σε δήμους και περιφέρειες. Όχι, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Κατά 30. Κύριε Κοντρός, δεν μπορώ να έχω το λόγο, να με διακόψει κάποιος. Μπορώ. Μιλάτε με τον πρώην μπορώ. Ωραία, να ολοκληρώσω λοιπόν. Ας το ολοκληρώσω και θα να ολοκληρώσω, ρε παιδιά. Δηλαδή, το θέλω να κάνετε. Μετά θα πάμε σε άλλα. Ας το ολοκληρώσω. Αφού μας λέει θέλω... παιδιά, όχι, έτσι, ωστόσο. Έτσι, μια χαρά. Κοπλιόντα σας κάνω. Ωστόσο, θυμίζω ότι το αίτημα των δήμων και των περιφερειαρχών και της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ ήταν για αύξηση τουλάχιστον κατά 100%, διπλασιασμό των υποψηφίων. Βεβαίως, η θέση του κυρίου Χαρίτση, σύμφωνα με τα όσα έχουν υποθεί διαστόματός του επίσημα και ανεπίσημα, λέει για αύξηση υποψηφίων κατά 30 έως 40% και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, λιγότερο από 3 μήνες από το ότι γίνουν εκλογές. Αν αυτό δεν δείχνει ένα πανικό, μια προχειρότητα, τι ακριβώς είναι? Είναι ερωτήματα τα οποία οφείλει να απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, αλλά πολύ περισσότερο και ο κύριος Σκουλέτης, που είναι απόψε στην παρέα στο πάνελ. Αυτά. Σε ό,τι αφορά την Γιάνγκυρα, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Μισό λεπτό και θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μισό λεπτό. Απλώς τα ίδια ερωτήματα που σας έβαλε ο κύριος Αβγενάκης, τα έβαλα και εγώ στην αρχή. Γιατί τώρα η κατάτμιση και όχι παλιότερα? Όχι, δεν θα μην το λέω έτσι. Για την κατάτμιση το έχω σχολιάσει. Για την κατάτμιση το έχω σχολιάσει. Θέλω μόνο για το θέμα της αύξησης των σταυρών θέλω να πω. Καταρχήν, πριν η κυρία Κεχαγιά σας διέκοψε και σας θύμισε κάτι, ότι εσείς 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 αλλάξετε το σύστημα. Σωστό. Σωστό. Να απαντήσω γι' αυτό. Και όχι μόνο. Όχι, να τελειώσω. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει μια παράμετρο σε αυτό. Όχι, πολύ σημαντική. Και όχι μόνο αυτό. Αλλάξετε και το θέμα το αν μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος και ταυτόχρονα έχει και να κρατάει και την ιδιότητα του βουλευτή. Το θυμόσαστε και αυτό. Λοιπόν, άρα δηλαδή κάποιος αν είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και βουλευτής με βάση την ισχύω νομοθεσία όπως την κάνατε εσείς προηγούμενες το 2014. Κάνατε λοιπόν διτή αλλαγή 3 μήνες πριν τις εκλογές. Απλώς για το χρόνο το αναφέρω. Τώρα, όσον αφορά για το σύστημα, το προηγούμενο σύστημα προέβλεπε ότι μπορεί οι υποψήφοι να είναι έως και 100%, ο Καλλικράτης δηλαδή, 100% των θέσεων που έχει κάθε δημοτικό συμβούλιο. Έχει 42 θέσεις, αλλά εσείς μπορεί να έχει τους διπλάσιους. Εμείς το κάναμε να έχει συν 30%. Και αυτό γιατί? Γιατί ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες αντιλαμβάνεστε πόσο παραμορφωτικό είναι και πόσο νοθευτικό για την ίδια την δημοκρατία το να πηγαίνουν διάφορα ολόκληρα σόγια και να δεσμεύονται με αυτό το τρόπο με βάση την πραγματικότητα που υπάρχει. Και άρα θελήσαμε, και είναι και θέμα και αν θέλετε και δαπανών, θελήσαμε να κάνουμε ένα μέτρο που κατά τη γνώμη μας διευκολύνει την πιο καλύτερη έκφραση, πιο αυθεντική έκφραση, χωρίς άλλους είδους κόλπα των τοπικών, ας πούμε, κοινωνιών. Και δώσαμε την δυνατότητα να υπάρχει έως 30% από τον προβλεπόμενο αριθμό. Γνωρίζω ότι αυτό ύστερα από πίεση και συμφωνία, πίεση από την ΚΕΔΕ και συμφωνία με τον κύριο Χαρίτση, θα δοθεί ένα 10% επιπλέον, θα πάει συν 40%. Το ουσιαστικό όμως είναι το εξής. Ήταν σωστό το προηγούμενο μέτρο το 100%. Για παράδειγμα, για διάφορες μικρότερους δήμους. Εκεί πρέπει να τοποθετηθείτε. Εγώ λέω ότι αλλοιώνει αυτό. Είναι, το κύριε Αβγενάκη, ικανοποιητική απάντηση για να πάω σε διάλειμμα. Μισή γραμμή θέλω να πω μονάχα. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή που ανέφερε ο κ. Σκουλέτης στις ευρωεκλογές στην προηγούμενη περίοδο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ναι. Να θυμίσουμε, αγαπητή κ. Σκουλέτη, που σας διαφεύγει ή μάλλον ηθελημένα δεν αναφέρατε, ότι συμφώνησαν όλα τα κόμματα. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα. Δηλαδή, συνένασαν όλες τις πολιτικές δυνάμεις στο να αλλάξει 3 μήνες πριν η εκλογή, ο τρόπος εκλογής ευρωβουλευτών και αντί με λίστα να πάνε σε σταυρό προτίμησης και φυσικά να υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, αν είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, φεύγεις από βουλευτής. Όλα τα κόμματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα και τώρα. Λιγότερο από 3 μήνες από νομίζω τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους έχει ψηφιστεί ο νόμος. Επαναλαμβάνω. Σήμερα που συζητάμε. Μετά από ένα χρόνο διαβούλευση που δεν το είχατε κάνει ποτέ. Αγαπητέ κύριε Σκουλέτη. Μέσα από επιτροπές του Υπουργείου. Μιλάω για τον νόμο για την αυτοδιοίκηση. Με διακόψατε, αλλά δεν πειράζει. Ζωντανή γίνεται η συζήτηση. Δεν κατάλαβα. Όχι, μην μιλάτε για συνένεση και. Επειδή τυχαίνει να ήμουν. Διαδικασίε διαβούλευση. Αγαπητέ κύριε Σκουλέτη. Τυχάνει να ήμουν και στα 2 κοινά συνέδρια ΠΕΔ και ΚΕΔΕ. Κοίτα πάρα πολύ, άκουσα πάρα πολύ, τα δίμη τα αυτιά, και εσείς ακούσατε, όσο ακούσατε, ότι ήταν μια καταφήμη διαβούλευση η οποία κάνατε και ουδέποτε λάβατε υπόψη σας το οτιδήποτε κατατέθη, είτε από την ΚΕΔΕ είτε από την ΠΕΔ. Λοιπόν, άρα σε διαφημίσεις. Τα περί διαβούλευσης αφήστε τα στην άκρη, διότι νομίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά όσοι είχαν την τύχη
ή την ατυχία να προσπαθήσουν να συνεργαστούν μαζί σας. Δεν το συζητούμε. Έτσι, παρεπτόντως δηλαδή, οπότε μην κορδευόμαστε. Αφού έκλεισε ο κύριος Αυγενάκης, πρέπει... Λέω, να πάω σε η αλήθεια διάλειμμα. Είναι ότι ποτέ δεν έκανε διαβούλευση η Νέα Δημοκρατία για θέματα έχει... αυτοδιοίκηση, γιατί ποτέ δεν κατέθεσε μια μεταρρυθμιστική πρόταση. Μετά το 1974 δεν υπήρξε ούτε μία φορά η Νέα Δημοκρατία που να καταθέσει θα μια μεταρρυθμιστική πρόταση. Αυτό θα συμφωνήσω σε μου αυτό. Αρκεί αυτό. Αλλά παρακαλώ πολύ, συμφωνήστε κι εσείς ή παραδεχτείτε ότι τα ισχυρότερα, τα παραγωγικότερα, τα πιο προβεβλημένα και φυσικά τα καταξιωμένα αυτοδιοικητικά στελέχη σε πρώτο δεύτερο βαθμό. Είναι από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ πολύ. Όπως ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, Παπαγεωργόπουλος Θεσσαλονίκη. Γιατί ο κύριος Πατούλης δεν κατάλαβα. Και η πρώτη ηλικία δεν είναι και η υποψήφιος περιφερειάς. Εγώ λέω για αυτούς που είναι ήδη υπόδικοι. Εγώ λέω για αυτούς που είναι υπόδικοι. Αφήστε τώρα. Αφήστε τώρα. Για τα παραγωγικότητα. Να σας θυμίσω αποτελέσματα ψηφοφορία στην κοινή συνεδρία και ΠΕΔΕ. Όταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να πάρει ούτε 10 ψήφους. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, Μανώλη και Βούλα, για να βάλουμε.